Σε Παναγιώτη. Είσαι δημοσφαιρός ή γιατί. Θα αρχίσουμε. Άμα δεν θα σήσεις. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκτητε το πνεύμα της αληθείας, ο Παναγού παρών και τα πάντα πληρών, από τη σαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσε μνήμη και καθάρισε μας από πάσης κυρίως και σώσε να αναδέρεις και κράτησε μόνο. Αμήν. Να καθίσουμε τώρα. Να επαναλάβω συνοπτικά τι αναφέραμε στην περασμένη σύναξή μας. Το θέμα μας είναι ο Απόστολος Παύλος. Μέσα από ομιλίες που έχει κάνει, έχει απαγγείλει ο Ιερός Χρυσόστομος. Σήμερα θα αναφερθούμε σε μία άλλη ομιλία, πάλι για τον Απόστολο Παύλο βέβαια και πάλι από τον Ιερό Χρυσόστομο, γιατί είναι 5 εν συνόλο ομιλίες. Όμως είναι ανάγκη, επιβάλλεται, να πούμε 2 λόγια μόνο από τα περασμένα για να θυμηθούμε τι είπαμε. Μία σύγκριση κάνει ο Ιερός Χρυσόστομος με τα Άγια Πρόσωπα, με τα Άγια Πρόσωπα της Παλαιάς και Διαθήκης μέχρι στο σύνορο που τελείωσαν οι προφήτες με τελευταίο τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Πρώτον, είναι ανώτερος ο Άβελ ή ο Απόστολος Παύλος και την απάντηση μας την έδωσε. Ο Απόστολος Παύλος, μα ο Άβελ χάριν του δικαίου και της αρετής θυσιάστηκε και μάλιστα από το φωνικό χέρι του αδελφού του. Ο Απόστολος Παύλος δεν θυσιάστηκε μόνο μία φορά και τελείωσε, λέγει ο Χρυσόστομος, αλλά σε όλη του τη ζωή, σε καθημερινή βάση, θυσιαζόταν. Ο ίδιος φωνάζει μέσα από τις επιστολές του καθημέραν αποθνίσκω, καθημερινά πεθαίνω, και δεν πέθαινε φυσιολογικό θάνατο, ξέρουμε, αλλά από βασανιστήρια στα οποία υποβαλόταν. Το πιο φρικτό βασανιστήριο για τον Απόστολο Παύλο ήταν το βασανιστήριο που ο ίδιος επέβαλε στον εαυτό του προκειμένου να κάνει τέλειο έργο, όπως το ήθελε ο Κύριος, προκειμένου να κάνει τέλειο έργο. Θυμόσαστε ότι είπαμε τότε ότι έργο Χριστού δεν γίνεται διαφορετικά παρά με απόλυτη επιμέλεια. Γιατί είναι επικατάρατος, λέγει ένας προφήτης, δεν θυμάμαι ποιος είναι, πας
οποιών τα έργα Κυρίου αμελώς. Εκείνος, ο οποιοσδήποτε είναι αυτός, που κάνει τα έργα του Κυρίου με αμέλεια, κουβαλάει μαζί του την κατάρα. Προημερών, τώρα αν είναι δύο ημέρες, ακούστηκε την Παρασκευή στο Ευαγγέλιο, το πρωινό, στη λειτουργία, ότι η ιή του αιώνος τούτου, ο Κύριος το λέει ακριβώς πως τα ακούτε, δηλαδή τα παιδιά του διαβόλου, είναι επιμελέστερα από τα τέκνα του φωτός. Δηλαδή, πιο απλά, αυτοί που λένε, ας το πω έτσι, ότι είναι βαπτισμένοι, είναι κατά πολύ κατώτεροι από εκείνους που ασχολούνται με τα έργα του διαβόλου. Κατά πολύ κατώτεροι ως προς την επιμέλεια, το λέει ο Κύριος. Η ιή του αιώνος τούτου είναι, λέει, επιμελέστερη από τα τέκνα του φωτός. Επομένως, εκείνος που δεν εργάζεται όπως ο Κύριος το ζητάει, εκείνος κουβαλάει από μονάχος του, όχι από τον Κύριο, λόγω της αμέλειας που έχει, την κατάρα της αμέλειας. Αλλά λοιπόν, ανώτερος είναι ο Απόστολος Παύλος από τον Άβελ. Μιλήσαμε για τον Νόε, ότι ο Νόε έσωσε 10 άτομα, ότι ήταν δίκαιος, ο Παύλος έσωσε όλη την οικουμένη, άρα ανώτερος ο Παύλος. Μιλήσαμε για τον Ισαάκ, τον Πατριάρχη τον Αβραάμ, που θυσίασε τον Υιό του. Τι θες να πεις? Κάτι το γρήγορο. Είναι αλήθεια ότι ο Νόε έκανε 100 χρόνια με τη σημερινά δεδομένα να κάνει την Κιβωτό? Αυτό άκουσα κάπου. Λοιπόν, η γραφή... Τον κορόιδευα. Η γραφή αυτά γράφει. Εγώ έχω να πω το εξής, για να μην έχουμε... Δεν αμφισβητώ αυτό που λέει η γραφή. Δηλαδή, ή είναι Αγία Γραφή και μας κομίζει αλήθεια, ή δεν πιστεύουμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Συνεπώς, ο άλλος... Πόσα χρόνια έζησε ο Νοέ, μπορούμε και αυτό να το... Αυτό το γράφει. Σαν μέτρο σύγκριση. Δεν έχω ακριβώς υπόψη μου, και εργάστηκε... Όχι, ότι αμφισβητούμε τώρα την... Όχι, εργάστηκε για την κατασκευή της Κιβωτού 100 χρόνια. Αυτό έζησε παραπάνω. Έτσι. Άρα θα πρέπει να έζησε αρκετά πιο πολλά. Ναι, παραπάνω έζησε. Δεν την αμφισβητούμε. Καθένας που θέλει να προφασιστεί κάτι για να δικαιολογήσει τη ζωή του, σίγουρα θα πει ότι και το ένα και το άλλο και το άλλο. Το κοροϊδεύει, ναι, το κοροϊδεύει. Τελείωσε, δεν χρειάζεται συζήτηση. Όσο για την κοροϊδεία, είναι αιώνων, έχει αιώνων ηλικία η κοροϊδεία. Λοιπόν, να συνεχίσω. Από τον Νόε ο Απόστολος Παύλος ανώτερος, γιατί ο Νόε έσωσε μόνον την οικογένειά του και τον εαυτό του, 8 άτομα σύνολο. Έσωσε τα ζώα τα οποία μπήκανε στην Κιβωτό και βγήκανε όπως μπήκανε, η Αλεπού βγήκε Αλεπού, ο λύκος βγήκε λύκος, ενώ εδώ στην Κιβωτό που έφτιαξε ο Απόστολος Παύλος και που λέγονται επιστολές του, δεν έσωσε μόνον 8, αλλά έσωσε και σώζει και θα σώσει ολόκληρη την οικουμένη. Παρατρέχουμε όλους οι υπόλοιπους, φτάνουμε στον Άγιο Άγιο τον Βαπτιστή, και από αυτόν ανώτερος, είπαμε, γιατί ο Μεν Ιωάννης ζούσε στην έρημο και είχε έτοιμη τράπεζα, λέει η Αγία Γραφή, έτοιμο τραπέζι, έτρωγε, λέει, ακρίδες και μέλι άγριο, το είχε έτοιμο. Και ο Απόστολος Παύλος από την άλλη μεριά λέει, πεινάμε, διψάμε, γυμητεύουμε, είμαστε και γυμνοί. Συνεπώς,
έμενε για πολύ καιρό χωρίς να φάει, χωρίς να πιει και γυμνός. Και όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο αυτό. Ο Ιωάννης με βάση τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης ήλεγξε τον Ηρώδη, άσκησε έλεγχο για τον νόμο και του πήρε το κεφάλι. Ο Απόστολος Παύλος δεν άσκησε έλεγχο σε ένα μόνο Ηρώδη, στους Ηρώδες όλης της οικουμένης. Από που πέρασε υπήρχε ο Ηρώδης. Άρα δεν υπάρχει όμοια, καθόλου καμία όμοια σύγκριση και από τον Ιωάννη ανώτερος. Κάπου έκανα λόγο σε ένα πνευματικό άνθρωπο, πολύ πνευματικό άνθρωπο, κατά πολύ ανώτερο από εμάς κατά άνθρωπο. Το ρωτάω γιατί έχει αγιοσύνη πάνω του, μήπως είναι υπερβολές αυτά που λέει ο Χρυσόστομος. Όχι, μου λέει. Σε καμία περίπτωση δεν είναι υπερβολές. Αλλά είναι πραγματικότητες. Άλλωστε, επιγραμματικά τι είπε ο Κύριος όταν τον κάλεσε, τον Παύλο, θα είσαι το σκεύος της εκλογής μου και ο κήρυκας των εθνών. Δηλαδή, για μένα είσαι ο εκλεκτός, αλλά και θα προσταλεί να κηρύξεις σε όλα τα έθνη, όχι σε ένα λαό προσωπικά. Ο Ιωάννης λοιπόν έπεσε από το μαχαίρι του Ηρώδη. Ο Απόστολος Παύλος έφαγε πολλά μαχαίρια, αλλά στο τέλος έπεσε από ένα συγκεκριμένο στη Ρώμη, στο τέλος της ζωής του. Ακόμη είπαμε ότι είχε τέτοια αγάπη ο Ιωάννης, τέτοια, και το θέμα του σημερινού εκεί αναφέρεται, τέτοια αγάπη ο Απόστολος Παύλος, τέτοια αγάπη μεγάλη, που με όλη την καρδιά, ενώ του είχε έτοιμο τον ουρανό ο Κύριος, είπε «Καλύτερα να μείνω εδώ, να ωφελήσω εσάς, να πάτε στον Παράδεισο και ας μείνω έξω εγώ». Και ας μείνω έξω εγώ. Δεν είχε ακουστεί από άλλο πρόσωπο με τέτοια έμφαση από άνδρα που είχε ανέβει πριν στον Παράδεισο. Είχε ανέβει πριν στον Παράδεισο, μέχρι τρίτο ουρανό. Όλα αυτά δείχνουν σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους γενικά τους ανθρώπους, τους βαπτισμένους χριστιανούς που ασχολούνται με τα θεία, ότι ο Απόστολος Παύλος δείχνει πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο άνθρωπος. Το τονίζω άλλη μια φορά. Η παρουσία του Αποστόλου Παύλου και η βιωτή του, η πολιτεία του φανερώνουν ότι ο άνθρωπος, ο καθένας μας και όλοι μαζί αποτελούμε πρόσωπα ανεπανάληπτα επάνω στη γη. Και μάλιστα μεγάλης αξίας, δεδομένου ότι μας εξαγόρασε, που σημαίνει έχουμε αξία, με το τίμιο του αίμα. Έδωσε το αίμα του και μας αγόρασε. Διαβάζοντας και χτες και προχτές και παράπροχτές το πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, γιατί με έτσι με γοητεύει, λέει «Το λούσαντι ημάς εν το αίματι αυτού». Το λούσαντι, λέει αυτός, ο Κύριος δηλαδή, μας έλουσε, πλυντήριο δηλαδή, με αίμα ήταν ο Κύριος, μας έλουσε, μας λούγει, θα μας λούζει και μας πλύνει από τις αμαρτίες μας. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος δείχνει πόσο σημαντικό, επαναλαμβάνω, πράγμα είναι ο άνθρωπος και ότι απέχει ο άνθρωπος από τον άγγελο ένα πολύ μικρό διάστημα. Ένα πολύ μικρό διάστημα. Να θυμίσω σε μας ότι αυτή τη διαφορά τη τονίζει και ο Δαβίδ, ο ψαλμωδός.
Δηλαδή ότι εμείς οι άνθρωποι έχουμε μεγάλη αξία αφού μας εξαγόρασε ο Κύριος, τόση όσοι παρολίγο να είμαστε άγγελοι, όσοι παρολίγο να είμαστε ίσα με τους αγγέλους. Ηλάτω σας αυτόν βραχύτη παραγγέλους. Τον εμίκρινε στον άνθρωπο βραχή λίγο παρακάτω από τους αγγέλους. Αυτό, αυτή την αλήθεια τη φωνάζει από ψηλά ο Απόστολος Παύλος. Τη φωνάζει από ψηλά. Είναι αυτή τη στιγμή κατήγορος ο Απόστολος Παύλος, κατήγορος όλων εκείνων που ισχυρίζονται και λένε είμαστε άνθρωποι, έχουμε αδυναμίες, άλλη εποχή τότε, άλλη εποχή τώρα, άλλα δεδομένα τότε, άλλα δεδομένα τώρα, άλλη φύση του Παύλου, άλλη φύση δική μας. Αλλιώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε, άλλες συνήθειες είχαν, άλλους νομούς είχαν, άλλους είχαμε τώρα. Απόστολος Παύλος φωνάζει, όχι, δεν είναι αυτή η αλήθεια. Η αλήθεια είναι άλλη, ότι ο άνθρωπος θέλει από μονάχος του, θέλει από μονάχος του και ξεχνάει θεληματικά, ενώ το ξέρει και δεν του ξεφεύγει, ξεχνάει θεληματικά να ασχολείται με επιμέλεια με τον Κύριο. Θέλει να θεραπεύει, να υπηρετεί δηλαδή τον εγωισμό του και να ζει κάτω από αυτόν. Γι' αυτό έχει αφήσει την πρώτη αξία, το ότι είναι κατώτερος των αγγέλων λίγο και γίνεται ζώων, τετράποδων, όπως λέει πάλι ο προφήτης Δαβίδ, ότι ο άνθρωπος παρεσυνευλήθη της κτίνεση, ανακατεύθηκε με τα άλογα ζώα και ομοιώθηκε με αυτά. Ανακατεύθηκε με τα άλογα ζώα και ομοιώθηκε με αυτά, που σημαίνει πιο απλά έκαστος, λέγει η Γραφή, το λέει, επί τη γυναίκα του πλησίον χρεμετίζει. Βλέπει τη γυναίκα του πλησίον του και κάνει σαν άλογο να πάει με τη γυναίκα του πλησίον. Γι' αυτό και ο Κύριος φωνάζει, ο Κύριος μας φωνάζει και λέει «Ο γενναία Μιχαλής, ο γενναία που έχεις πάρει διαζύγιο από μένα και έχεις αγκαλιάσει σαν γυναίκα σου την αμαρτία και είσαι μιχός». Όταν λέει Μιχαλής ο Κύριος, γενναία, μιχή γενναία δηλαδή, που ασχολείσαι με τη μιχία, σημαίνει ότι έχω πάρει από σένα Κύριε το διαζύγιο, δεν μου κάνεις για συντροφιά στη ζωή μου, έχω αγκαλιάσει την αμαρτία με όλες τις μορφές της, την έχω αυτή η γυναίκα και είμαι μιχός, αφού η πραγματική μου γυναίκα είσαι εσύ που με έπλασες. Γι' αυτό και το μυαλό αυτό εδώ, το μυαλό αυτό εδώ, όπως είμαστε τώρα εμείς, κάνει αντίστροφη φορά από εκείνη που είχε πάρει όταν βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού. Όταν βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού, είχε τη φορά να έρχεται προς τον Θεό. Όταν έπεσε, έχει την ανάποδη να έρχεται στη γη προς τα κάτω. Γι' αυτό οι γενναία, οι γενναίες που δεν ακολουθούν τον Θεό, είναι γενναίες, μιχαλίδες γενναίες. Λοιπόν, επομένως, από εκεί που είναι ο Απόστολος Παύλος, φωνάζει «Καμιά διαφορά ποιοτική στο σώμα δεν είχα από αυτή που έχετε εσείς. Ίδιο σώμα είχα». Τώρα, ποια είναι αυτή η διαφορά που είχε, κάποια διαφορά είχε, όχι σωματική όμως. Είχε, αισθανότανε μία εσωτερική έλξη τεράστια αγάπης στο πρόσωπο του Χριστού. Το ξαναλέω, αισθανότανε εσωτερική έλξη αγάπης στο πρόσωπο του Χριστού.
Το λέει και εδώ μέσα, να το πω, να το καταλάβουμε. Ποιος απλά στη γλώσσα μας, ποιος μπορεί, γράφει σε μια επιστολή του, να με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Ποιος μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Αυτό έχει δύο όψεις. Δηλαδή, και εγώ ο Παύλος τον αγαπάω τόσο ώστε δεν με αποσπάει κανείς, αλλά και σε πολύ υπερβολικό άπειρο βαθμό με αγαπάει ο Κύριος, ώστε και οι δύο αγάπες να είναι ενωμένες και να μην μπορεί κανείς να με αποσπάσει. Ούτε ύψωμα, ούτε βάθος. Ούτε λέει ο ουρανός μπορεί να με χωρίσει, προσέξτε το, να με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, μα και τον ουρανό δεν πάμε. Στο και τον ουρανό δεν πηγαίνω. Να χωριστεί από τον ουρανό, είπα προηγουμένως. Δεχόταν να χάσει και τον ουρανό, αρκεί να μπούμε εμείς στον παράδεισο. Ας μείνει έξω, έλεγε. Ο ουρανός όχι. Το βάθος όχι. Αρχές, κυριότητες, εξουσίες, δυνάμεις, ούτε. Και εννοούσε τα αγγελικά τάγματα. Κανείς δεν μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Εμείς δουλεύουμε πνευματικά, να πάρω τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. Δουλεύουμε πνευματικά και λέω, Κύριε, αξίωσέ με να πάω στον παράδεισο. Έχω σαν αντίκρισμα την πληρωμή που θα μου κάνει. Αν πάω στον παράδεισο, το παράδεισο θα μου δώσει. Και καθένας που εργάζεται κοιτάει ποια είναι η πληρωμή που θα πάρει. Και στον πνευματικό χώρο, τουλάχιστον μιλάω για μένα, ναι, βλέπω με αυτή την προοπτική να μην χάσω το παράδεισο. Αυτό δεν το είχε ο Απόστολος Παύλος. Δεν το είχε καν ότι εργάζομαι για να πάω στον παράδεισο. Εργάζομαι χάρη της αγάπης και όχι για αμοιβή. Αξίζει η αγάπη όχι για μια ζωή Παύλου όπως την έζησε, χωρίς πληρωμή, αλλά για πολλές ζωές χωρίς πληρωμή. Για πολλές ζωές χωρίς πληρωμή. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, όλοι μας το ακούμε, το ξανακούμε, το ξανακούμε, είναι στην προς Εβραίους νομίζω, εκεί που λέει, άλλοι κλειστήκανε στις τρύπες της γης, άλλοι πέσανε από μαχαίρι, άλλοι πέσανε στη φωτιά, άλλοι πέσανε στα θηρία, άλλοι σε μια ποικιλία μεγάλη μαρτυρίων, ναι, βασάνων δηλαδή, που όταν κανείς τα σκέπτεται λέει όλα αυτά που περάσανε χάρη του Θεού οι μάρτυρες, όλα αυτά που περάσανε, ού κοινάξιος ο κόσμος, το φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, δεν μπορεί να ανταντέξει ο κόσμος. Ο Απόστολος Παύλος τώρα, όλα αυτά που πέρασαν όλοι τα πέρασε από μονάχος του. Τα πέρασε από μονάχος του. Το ερώτημα, ο Λόγος, ο Χριστός, όχι. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος. Αλλά η αγάπη που είχε στο πρόσωπο του Χριστού τον έσπρωνε για να υποστεί όλα εκείνα τα μαρτύρια. Έχει διαφορά να λες αυτό που λέω. Προσπαθώ να κάνω το καλό για να πάω στον παράδεισο, από του να λες εργάζομαι το καλό χάρη της αγάπης προς το καλό και όχι χάρη του παραδείσου. Τεράστια διαφορά. Όχι χάρη του παραδείσου. Φωνάζει λοιπόν Απόστολος Παύλος, τι σε χωρίζει βρε άνθρωπε, κάνει μία προς το πάνω δρομή, τα φέρνει στο μυαλό του όλα όσα πέρσε Απόστολος Παύλος, όλα, μια ζωή, όλα τα βασανιστήρια μια ζωής που για μας θα ήταν αιώνες ολόκληρος, ενώ ο κύριος τα πέρασε στα 100 χρόνια μέσα, και λέει το εξής, το γάρ παραυτίκα της θλίψεως, το γάρ παραυτίκα της θλίψεως, το ξαναλέω μια φορά, το γάρ παραυτίκα της θλίψεως, δηλαδή όλα τα βασανιστήρια, τα μαζεύει και λέει, αυτή μια στιγμή της θλίψεως που πέρασα, προσέξτε το,
τα βασανιστήρια όλη τη ζωή τα χαρακτηρίζει σαν μια στιγμή βασάνων για την αγάπη του Χριστού. Μια στιγμή βασάνων. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα, δεν συγκρίνεται δηλαδή η θλίψη που μπορεί να περάσει ο άνθρωπος, αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί εγώ το καταλαβαίνω. Διάβαζα και αυτό από το Τελείο Χρυσόστομο και λέει, μα διαβάζει έναν Άγιο, λέει. Είχε τη γραφή, και τη γραφή που τη διαβάζουμε. Και λέει, μα την εξήγησε καλά την εγγραφή, σύμφωνα με τη δύναμη που εκείνος την εξηγεί. Γιατί η γραφή είναι ένας ωκεανός που δεν μπορεί να χωρέσει στο μυαλό σου με τίποτα και εσύ πας με την καρφίτσα να βγάλεις τη σταγόνα από τον ωκεανό. Τόση δύναμη έχεις να τη βγάλεις, αν μπορεί να έχει παραπάνω δύο το κεφάλι της καρφίτσας. Ανάλογα με το πώς έχει ζήσει στο πλήρωμα της ψυχής του, αυτό σου μεταφέρει. Δεν σου μεταφέρει όλη τη χάρη που έχει η Αγία Γραφή. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι το καταλαβαίνετε καλά, ότι εγώ πέρασα βασανιστήρια μια ζωή. Τα μαζεύω όλα μαζί και βλέπω είναι μια στιγμής βασανιστήρια. Και το διαβάζω. Το γάρ παραυτήκα της λήψεως καθ' υπερβολήν, αυτό σημαίνει όσο υπερβολικά για αν είναι, ναι, είσαι υπερβολήν, λέει, βάλε βασανιστήρια υπερβολικά και άλλα υπερβολικά πάνω του και άλλα υπερβολικά, αιώνιον βάρος δόξης κατεβάζεται. Παίρνουμε τα βασανιστήρια, λέει, τα βάζουμε στη ζυγαριά, το λέω πιο απλά, και από την άλλη μεριά βάζουμε τη δόξα την αιώνια και μοιάζουν πως σαν μια σταγόνα από βασανιστήρια μπροστά σε μια αιώνια δόξα. Αυτό λέει. Το γάρ παραυτήκα της λήψεως, κάθε υπερβολήν εις υπερβολήν, αιώνιο βάρος δόξη κατεργάζεται. Η δόξα δεν που περιμένει την ψυχή, δεν υπολογίζει. Και ο λέει Παύλος, μια ζωή πέρασε στα βασανιστήρια. Είναι μαρτυρία αίματος μια ζωής. Αυτή δεν αμφισβητείται με τίποτα. Δεν αμφισβητείται πως θα το κάνουμε. Δεν θέλω να πω στην περιπέτεια να γνωρίσω τον Κύριο, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Όσο και να του πεις τα λόγια. Προχωράμε παραπέρα. Θα ρωτήσω κάτι, κύριε Αδάμ, πάνω σε αυτό. Πάνω σε αυτά που μας είπατε, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις κάτι. Έχει την απέτηση ο Κύριος να περάσουμε κι εμείς όλα αυτά τα βασανιστήρια που πέρασε ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι Απόστολοι για να εισέλθουμε στην δόξα αυτού. Έχει αυτή την απέτηση ο Κύριος? Δεν είναι σωστά τοποθετημένη η ερώτηση. Πέστε το όμως εσείς. Δεν είναι σωστά τοποθετημένη η ερώτηση. Η γραφή η ίδια δίνει την απάντηση. Έκαστος εφό ετάχθη. Ο καθένας εκεί που είναι το καθένας. Λοιπόν, και επειδή μιλήσεις περί απαιτήσεις, δεν έχει απαιτήσει ο Κύριος. Ώστι στέλνει ο πίσω μου έρθει. Ώστι στέλνει ο πίσω μου έρθει. Και αυτό το θέτουμε και προχωράμε παραπέρα. Λοιπόν, εμείς, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αν και πρόκειται να λάβουμε ανταμοιβάς, δεν δεχόμεθα να κοπιάσουμε δι' αυτήν. Ενώ ο Παύλος την οικολούθη και την ηγάπα χωρίς να περιμένει βραβεία. Εμείς πάμε για βραβεία, όπως το Παύλος δεν πήγαινε για βραβείο. Κανένα βραβείο. Και δεν τον εμπόδισε τίποτε ώστε να φτάσει σε εκείνο που είχε τον προορισμό, τον Απόστολο Παύλο. Τίποτα απολύτως. Και είναι μια απάντηση και στο Τάκη που είπε κάτι, και ενώ περίμενε το θάνατο, ο Απόστολος Παύλος, για προσέξτε να δείτε το κάτι, τη διαφορά μας, Βαγγελή, είναι κάτι που είπες σαν αστείο και σου δίνει μια απάντηση και σένα και εμάς. Προσέξτε το, είναι, το λέω κύριε, κάτι που Βαγγέλης, από εκεί είναι ο δρόμος, είπε, για το θάνατο. Κάτι είπε, από εκεί είναι ο δρόμος. Λοιπόν, τώρα
Τώρα, ναι, να ακούσουμε αν είναι από εκεί ο δρόμος. Λέει, και ενώ περίμενε τον θάνατον, ο Απόστολος Παύλος, προσκαλούσε και τους άλλους, προσέξτε το αυτό το διαβάζω τώρα, προσκαλούσε τάκι, ναι, ναι, και τους άλλους, ναι, να γευθούν μαζί του την ειδονία αυτή. Α, την αγάπη προς τον Κύριο. Όχι, όχι, πρόσεξε καλά, α, δεν είπα αυτό. Ενώ λέει περίμενε το θάνατο προς τον Παύλος, ναι, προσκαλούσε και τους άλλους στην ειδονία αυτή, να γευθούν την ειδονή του θανάτου. Την αναμονή. Ειδονή στο θάνατο λέει. Παράξενο. Γιατί λέμε το Αγίου η ζωή, είναι Αγίου η ζωή και δεν πιάνεται με τα δικά μας άγια. Αμέτρα. Τι νομίζεις. Ναι. Δηλαδή ο Απόστολος. Γι' αυτό περίμενε το θάνατο με ειδονή, γιατί ήταν Άγιος. Εμείς φοβόμαστε. Λοιπόν, από εκεί είναι. Ποιος θέλει. Από εκεί είναι. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Είδες, αλλά που είναι απάνω. Δικαιολογημένα είναι όλοι μας να κάνουμε αυτό που έκανε ο Βαγγέλης, που είπε ο Παναγιώτης Πολυβουλός, κοιτάξτε την άλλη. Όμως, λέει στέκει από πάνω κατηγορός μας. Γιατί να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει να τα λέμε, λέει. Αυτό το θέμα όλο. Γιατί... Το θέμα μας είναι αυτό. Και γιατί τα λέμε. Γιατί δεν στεκόμαστε σε αυτό που είναι ουσία. Στην αγάπη και μόνο στην αγάπη και με μέτρο αυτή και βάση αυτή να κάνουμε την καλή ζωή μας. Αλλάζω τα πράγματα εκεί πέρα. Προχωράω. Το επαναλαμβάνω μια φορά. Και ενώ ανέμενε το θάνατο προσκαλούσε και τους άλλους να γευθούν μαζί του την ειδονή αυτή λέγοντας διό ευδοκό εν ασθενείες εν ύβρεση εν διωχνήσει. Το εξηγώ. Λέει αισθάνομαι ειδονή που ζω παρέα με το θάνατο. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Και συμπληρώνει. Γι' αυτό ευδοκώ. Το ευδοκώ σημαίνει αισθάνομαι ευφροσύνη. Χαίρομαι. Πότε? Όταν βρίσκομαι σε ασθένειες, σε ύβρις και σε διωγμούς. Όταν βρίσκομαι σε ασθένειες, σε ύβρις και σε διωγμούς. Θα πω και κάτι, γιατί τώρα έχουμε αυτή την οτροπία όλοι. Αλλά όταν κάνει την επίσκεψη ο Κύριος στον Α, στον Β και του παραχωρήσει μια ασθένεια πολύ οδυνηρή, τότε του γυρίζει τα ρολόγια ναι, και λέει έλα που είσαι. Δεν είναι έτσι? Κατά έτσι είναι. Ναι. Το γύρισε το ρολόγιο και πονάει, Κύριε μου, σ' αγαπάω, έλα. Θεούλη μου, Παναγία μου. Α, έτσι. Λοιπόν, εκεί που το μυαλό λειτουργεί με άλλο τρόπο, το κάνει να λειτουργεί αλλιώς ο Θεός μας. Έτσι δεν είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, και ονόμασε, λέει, προσέξτε το, ονόμασε τις θλίψεις, τις ασθένειες, τα βρυσίδια και τους διωγμούς, χάρη του Χριστού, τα ονόμασε όπλα δικαιοσύνης. Όπλα δικαιοσύνης. Τι σημαίνει αυτό πιο απλά? Οι άλλοι το πολεμάγανε με τα βρυσίδια, με τους διωγμούς και με το θάνατο και αυτός αυτά τα είχε και έλεγε «Μα αυτά είναι τα όπλα μου». Η δικαιοσύνη πολεμάει με αυτά για να φανεί ανώτερη. Πώς φαινόταν ότι ήταν, πολεμούσε για τη δικαιοσύνη με κεφαλαία γράμματα? Πώς το λέει εκεί το τροπάριο? Προσκυνούμε τον ήλιο της δικαιοσύνης στα Χριστούγεννα. Mm. Ο Κύριος είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης και για να επιβληθεί, να το πούμε με ανθρώπινα μέτρα, για να κηρυχθεί, δεν κηρύχθηκε με άλλα όπλα και από τον ίδιο, ναι, με το Σταύρο. Εδώ με τον Παύλο κηρύχθηκε με τα βρυσίδια τις αρρώστιες του διώγμους. Γι' αυτό και χαίρομαι, λέει. Ευδοκώ. Ευδοκώ σημαίνει χαίρομαι. Λοιπόν, και την κακοποίηση και τα βρυσίδια για το κήρυγμα τα επεδίωκε ο Παύλος περισσότερο από όσο εμείς επιδιώκουμε την τιμή. Μας τιμάει κάποιος,
μου κάνει την τιμή, λέει. Ο Παύλος κυνηγούσε τον άποδο. Τα βρυσίδια, τους ζωμούς, τα θεωρούσε αυτά τιμή. Εμείς τιμή, την τιμή που μας δικάνει ο άλλος, ο Παύλος τα βασανιστήρια τα θεωρούσε τιμή. Λέει, τα αγαπούσε περισσότερο, λέει, αγαπούσε τη φτώχεια περισσότερο από τον πλούτο. Τους πόνους περισσότερο από όσο οι άλλοι επιδιώκουν τις ανέσεις. Και όχι απλώς περισσότερο, αλλά πολύ περισσότερο. Τη λύπη περισσότερο από όσο οι άλλοι τη χαρά. Και το να εύχεται υπέρ των εχθρών περισσότερο από όσο ορισμένοι καταρρώνται τον εχθρό. Το να λέει ευχές και προσευχές για τους εχθρούς, από ό,τι λέει καταράται ένας τον εχθρό του, πολύ περισσότερο το έκανε ο Παύλος εκείνο το πράγμα. Τα ανάποδα εντελώς. Στο λέει ευλογείται τους εχθρούς ημών. Και τους εχθρούς, αγαπά τους εχθρούς ημών, ευλογείται τους καταρρωμένους ημάς. Ναι, λέει η Αγία Γραφή, μάλιστα. Και με αυτόν τον τρόπο ο Απόστολος Παύλος έκανε ανατροπή στη τάξη που υπάρχει στον κόσμο. Δηλαδή ποια είναι η τάξη? Με τιμάει ο Μιχάλης, το τιμάω εγώ. Με αγαπάει ο Μιχάλης, τον αγαπάω εγώ. Με επερνεί ο Μιχάλης, τον επερνώ το Μιχάλη εγώ. Ο Παύλος δεν έκανε αυτό. Τον έβριζε ο Α, τον επερνούσε ο Παύλος με την προσευχή του στο Θεό. Τον κυνηγούσε, εκείνος τον ευχαριστούσε από την άλλη μεριά. Αυτή την ανατροπή έκανε ο Απόστολος Παύλος. Στην κρατούσα τάξη του διαβόλου. Κρατούσα τάξη του διαβόλου. Λέει, εάν αγαπάτε τους αγαπώντας εμάς, τι να μισθόν έχετε. Αν αγαπάμε και μας αγαπάμε, τι μισθόν έχετε. Επαναλαμβάνω, το θέμα της αγάπης, γιατί μιλάει εδώ περί αγάπης το θέμα, το θέμα της αγάπης είναι το α και το ω της χριστιανικής ζωής. Θα πείτε εσύ που μας τα λες, είναι τα κάνεις έτσι πως τα λες, επειδή αισθάνομαι αυτή τη μεγάλη έλλειψη, την αισθάνομαι τη μεγάλη έλλειψη. Του το φωνάζω μέρα και νύχτα. Ειλικρινά σας λέω, το φωνάζω και του λέω δώσε μου και δάκρυα να αποκτήσω την αγάπη αυτή που είχαν οι Άγιοι. Δεν την έχω, ούτε τη ζητάω όμως. Αυτό είναι το αγωνισμά μας. Να μην εξαπατάμε τον εαυτό μας και λέμε δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν ισχύει αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε. Λέει, μάλιστα λένε και ο Κύριος και οι πατέρες και οι Ιησές λένε ότι έστω ότι είσαι γυμνός στη γη επάνω, μπορεί να είσαι φιλάνθρωπος. Μπορεί να προσεύχεσαι και να στέλνει ο Κύριος. Αλλά με την καρδιά σου το κάνεις όμως. Η αγάπη δεν είναι θέμα έχω και δίνω. Η αγάπη είναι θέμα εδώ να έχει τη βάση της και από εκεί και πέρα να ξεπηδάει και ας μην έχεις, δίνεις. Έχεις το λόγο, μπορεί να προσφέρεις. Θέλει και λίγο να δίνεις. Άμα δεν έχεις μιλάμε. Άμα δεν έχεις, εντάξει. Άμα δεν έχεις και δεν δίνεις. Έχεις την προσευχή. Η προσευχή είναι πιο δυνατή από όλα. Γιατί τότε αυτοί που έχουν πολλά θα πρέπει να πάνε προς τον παράδεισο. Άμα δίνουν. Δεν δίνουν καθόλου. Προχωρούμε. Βαγγέλη, είσαι λίγο, λοιπόν προχωρώ. Λοιπόν, το ότι ο Παύλος εννοείται και αυτός άνθρωπος και αυτός άνθρωπος, όπως και εμείς εννοείται, ακολούθησε αυτά και όχι εκείνα, αυτά που αναφέραμε προηγουμένως. Μόνο ένα πράγμα φοβότανε και απέφευγε. Ένα πράγμα φοβότανε και απέφευγε. Το να έλθει αντιμέτωπος με το Θεό. Το να πάει κόντρα στο Θεό. Κόντρα πάει στο θέλημα του Θεού, εκείνος που ενώ ξέρει ότι πρέπει να αγαπάει και μισεί. Κόντρα πάει στο Θεό εκείνος που ξέρει ότι δεν πρέπει να πει κουβέντα για τον συνανθρωπό του και το ανοίγει το στόμα του και λέει, είναι σαν να λέει «Α, στάσου, Κύριε, δεν μας τα είπες καλά, φτιάχνω εγώ νόμο δικό μου, δεν μπορώ να το εφαρμόσω εκείνο, θα κατακρίνω». Θα πω κάτι, ακούστε το. Για μια εβδομάδα να κλείσουμε το στόμα, να πούμε για κανένα, στην επόμενη συνάξη, για κανένα, θα δούμε μια τεράστια διαφορά μέσα μας. Μια γαλήνη και μια ηρεμία να βασιλεύει μέσα μας. Θες, για κανένα. Θες να σκάσουμε. Δεν σκάς. Έρχεται η χάρη του Θεού. Έρχεται η χάρη του Θεού. Σας παρακαλώ, Βαγγέλη. Βαγγέλη, άκουσέ με. Άκουσέ με, άμα αυτό κλείσει με τη βοήθεια του Θεού, μόνος σου
θα σκάσει και θα πλαντάξει. Αλλά να το κάνεις έργο στην προσευχή, σε παρακαλώ, είναι αδερφός μου, σε παρακαλώ κύριε αδερφός μου, θέλω τον αγαπά, είναι αδερφός μου. Και τότε πάβει, κλείνει το στόμα μόνο του, χωρίς να προσπαθείς. Δεν είναι όπως το λες. Δεν είναι όπως εμείς το φανταζόμαστε και λέμε θα σκάσουμε, θα πλαντάξουμε, θα απαντήσουμε και δεν κάνουμε. Έρχεται και σε υπάζει χάρης και λες τι ωραία, έφερε ταραχή, αλλά δεν με άνοιξε η ταραχή. Εκεί είναι ο παράδεισος. Κατά εκεί είναι ο παράδεισος. Εδώ λοιπόν λέει κόντρα να πάει με το Θεό, φοβότανε. Κόντρα το απέφευγε. Το να έρθει, ναι, τίποτε άλλο, μόνο αυτό. Όπως και τίποτε άλλο δεν είναι το πιο ποθητό, πιο αγαπητό, παρά το να είναι αρεστός στο Θεό. Αυτό το κυνηγούσε, να είναι αρεστός στο Θεό. Και όχι μόνο από τα παρόντα τίποτε, αλλά και από τα μέλλοντα, λέει, δεν το συγκινούσε ούτε ο παρόν κόσμος, ούτε ο μέλλον κόσμος. Δηλαδή, ο παράδεισος που λέμε, με άλλα λόγια, τα αγαθά του παραδείσου. Το συγκινούσε, λέει. Το συγκινούσε το ναι στο Θεό. Προσέξτε το ναι στο Θεό. Λέμε, θα πούμε να καταλάβουμε κάτι εδώ πέρα. Λέει, μα γιατί να νηστεύω από, από τα άλλα και το λάδι και να τρώω ελιές. Μα δεν νοιάζεται ο Θεός στο να φας ή στο να μη φας ελιές. Νοιάζεται στο να πεις ναι εσύ. Το ναι τον ενδιαφέρει. Δηλαδή σε ακούω Θεέ μου, αυτό τον ενδιαφέρει. Ένας πατέρας προσπαθούσε να πείσει τα παιδιά του να κάνουν κάτι. Τα παιδιά, μικρά παιδιά ήταν, λίγο 15, 10, 12 και γύρω. Κάποια στιγμή τον ακούσαν τον πατέρα. Και πάει κάποιος και λέει, πάρτε αυτά τα χρήματα και μοιράστε τα. Όχι γιατί, δεν θέλα, γιατί εσείς κάνατε αυτό που δεν θέλατε, αλλά επειδή είπατε ναι στον πατέρα για το ναι, σας πληρώνω. Ο Θεός μας πληρώνει για το ναι. Όχι γιατί νηστεύουμε. Για το ναι μας πληρώνει ο Θεός. Και σε όλα γενικά το ναι περιμένει και όχι το έργο. Προηγείται το ναι από όλα. Το ναι αυτό έχει σημαίνει μεγάλη. Λοιπόν, τελειώνει και ο χρόνος. Θα μπορούσε να πει κανείς, διαβάζω τώρα για να μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο, να πει κανείς ότι όλα αυτά ανεξαιρέτως του ήσαν ευχάριστα χάρη του Χριστού. Αυτό το λέω εγώ και εγώ, λέει ο Χρυσόστομος. Ότι δηλαδή πράγματα που προξενούν σε εμάς θλίψη προξενούσαν στον Παύλο μεγάλη απόλαυση. Αφού ο θάνατος που είναι το χειρότερο, λέει, του το προκαλούσε η ειδονή, σε εμάς θλίψη μεγάλη, στον Παύλο μεγάλη απόλαυση. Και γιατί να αναφέρω τους κινδύνους και τις άλλες ταλαιπωρίες, δεν είναι απαραίτητο, διότι βρισκόταν πάντοτε σε διαρκή θλίψη. Ο Παύλος βρισκόταν πάντοτε σε συνεχή θλίψη και πόνο. Τούτο δε το λέγει ο ίδιος. Ποιο λέει ο Παστολός Παύλος? Ότι εγώ στη ζωή μου όλες τις στιγμές πονούσα τη ζωή μου. Όλες τις στιγμές. Πώς το λέει? Τις ασθενή και ούκ ασθενώ. Ποιος ασθενή? Το ασθενή δεν αναφέρεται στο σώμα μόνο, αλλά και στη ψυχή. Ποιος υποφέρει και δεν υποφέρω? Ποιος σκανδαλίζεται και δεν σκανδαλίζεται? Και εγώ δεν καίγομαι, ού και εγώ πειρούμαι. Προσέχετε, το ασθενό δεν σημαίνει τώρα, πάντα. Και ποιος σκανδαλίζεται και εγώ δεν καίγομαι, το καίγομαι, καίγομαι. Δεν λέει μια στιγμή, καίγομαι πάντοτε. Πάντα λοιπόν είχε μαζί του ο Απόστολος Παύλος τον πόνο, πάντα τη θλίψη, πάντα την αρρώστια, πάντα τη φωτιά μέσα του, όχι κάποια άλλη, αλλά αυτοί που προκαλούσαν
οι χριστιανοί παρακαλώ, που προσπαθούν να ταράζουν την Εκκλησία. Εμείς πόσο αδιάφοροι, πόσο θα λέγα κλεισμένα αυτιά και μάτια έχουμε μπροστά σε μια κατάσταση ηχτρή. Διάβαζα Αποστολικούς Πατέρας και εκεί είδα μέσα τον Απόστολο Πέτρο, γιατί έχουν αφήσει γραπτά οι Απόστολοι, να λέει θα κάνετε προσευχή. Το προσέξουμε. Μαρτύρησαν οι Απόστολοι. Δεν είχαν ανάγκη καμιά έθνοια αυτοκράτορα ή βασιλιά. Πήγανε κόντρα με τους άρχοντες. Κι όμως γράφει να προσεύχεσαι για τους άρχοντες, να προσεύχεται για τους πλουσίους, να προσεύχεστε για αυτές τις κατηγορίες των ανθρώπων που εμείς λέμε για αυτό το προσευχηθώ. Για όλες τις τάξεις των ανθρώπων. Έρχεται ο άλλος και λέει, κοίτα η Εκκλησία που σκολακεύει τους άρχοντας. Δεν είναι έτσι. Και αυτός ο Παύλος το λέει, να προσεύχεστε για όλους εκείνους που έχουν αξιώματα, εξουσίες υπερεχούσες. Πώς πρέπει να τους πιάνεις αυτούς, έναν έναν ή... Στην προσευχή, όλοι μαζί υπερεχόνται. Δηλαδή, έχουμε υποχρέωση να προσευχόμαστε για όλη την κτήση, για όλη. Ξέρετε πόσο μεγάλη λύτρωση είναι αυτό. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε την κτήση ολόκληρη. Φοβερό πράγμα, να μπορείς να σου δίνει τη δυνατότητα να του λες του Κυρίου, να του λες και σε νικό αριθμό, γιατί είναι δικός ο άνθρωπος. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε την κτήση. Να πιάνει όλα μέσα. Όλα, πέρα για πέρα. Δείχνεις, γι' αυτό λέει οι Άγιοι που φτάνε σε κατάσταση αγιώτος, δεν είχαν καμιά έκθρα μεταθυρία, ήταν φίλοι μεταθυρία, γιατί η προσευχή τα έφερε κοντά όλα. Όλα κοντά, όλα αυτά τα κάνει η προσευχή. Δεν υπάρχει περίπτωση να λέμε δεν μπορούμε. Το δεν μπορούμε είναι ανθρώπινο, το μπορούμε είναι θείο και γίνεται με την προσευχή. Με την προσευχή. Λοιπόν, γιατί πολλοί άνθρωποι όταν χάσουν τα παιδιά τους, προσέξτε το, χάσουν τα παιδιά τους και τους επιτραπεί να τα θρηνήσουν, παρηγορούνται. Άσε να κλάψει, να παρηγορηθεί, λέμε, έχασε το παιδί του. Ενώ υποφέρουν εσωτερικά αφάνταστα όταν τους εμποδίσει κανείς να κλάψουν τα παιδιά τους. Άσε με να κλάψω, να ξεχάσω, να το εμποδίζεις. Υποφέρει αφάνταστα, λέει. Κατά αναλογία και ο Παύλος, κλαίοντας νύχτα και ημέρα, κλαίοντας νύχτα και ημέρα, το γράφει σε επιστολή μέσα, το έχω διαβάσει. Έλεγε, λέει, μέρα και νύχτα για τους χριστιανούς. Κλαίοντας μέρα και νύχτα, επαρηγορείτο. Όπως ο πατέρας κλαίει το παιδί. Διότι κανείς δεν λυπήθηκε ποτέ για τα προσωπικά του ελαττώματα τόσο, προσέξτε το, κανείς δεν λυπήθηκε ποτέ για τα προσωπικά του ελαττώματα τόσο, δώσω ένα πάλι μια φορά, κανείς δεν λυπήθηκε ποτέ για τα προσωπικά του ελαττώματα, δηλαδή δεν βρέθηκε άνθρωπος να λυπηθεί τόσο πολύ για τα προσωπικά του ελαττώματα όσο λυπήθηκε ο Παύλος για τα ελαττώματα των άλλων. Ούτε δικά του. Το προσέχετε τι αγάπη είχε ο Παύλος. Για τον εαυτό του δεν τον ένοιαζε. Τον ένοιαζε για τον άλλον. Πώς να λυτρωθεί ο άλλος. Γι' αυτό λέμε, Κύριε, ελέησε την κτήση. Μην το αφήνουμε. Σε καθημερινή βάση το έχουμε. Θα δούμε άλλον άνθρωπο εσωτερικά μέσα. Θα βγει ένας άλλος άνθρωπος που δεν το περιμένουμε. Λοιπόν, πώς αλλιώς θα εξηγιόταν η διαγωγή του Παύλου απέναντι των μελών των Ιουδαίων να χαθούν? Έβλεπε ότι οι σπαντριώτες του Ιουδαίοι βάζαν για την καταστροφή, χάνονταν. Χάνονταν την ψυχή τους δηλαδή. Και εκείνος το έβλεπε ο Απόστολος Παύλος. Και τι έκανε? Ευχήθηκε δηλαδή ο ίδιος να χάσει τη δόξα του ουρανού. Προσέξτε, πόνεσε για τους άλλους και τον εαυτό του. Ο ίδιος να χάσει τη δόξα του ουρανού και να μπουν οι άλλοι στον παράδεισο.
που ήταν για να χαθούν. Κύριε, μη τους αφήνεις. Και τους αφήνεις. Μα αυτή είναι η θέση μας. Δεν είναι μόνο αυτός μας. Σιγά σιγά θα φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Δεν θα φτάσουμε μόνο μιας να πούμε γύραμε Παύλη. Και ούτε εδώ καταλάβουμε και το πράγμα. Αλλά ο Κύριος θα φροντίσει σιγά 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 να φτάσουμε κοντά του και εκείνα που λέμε ότι δεν τα μπορούμε, αύριο θα λέμε τα μπορούμε όλα. Τα μπορούμε όλα. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό, λέει ο Απόστολος Παύλος. Όλα τα μπορώ με τη δύναμη του Χριστού. Αυτόν λοιπόν ο οποίος υπέφερε καθημερινά για όλους τους κατοίκους της Οικουμένης από κοινού και για τα έθνη και για τις πόλεις και τον καθένα χωριστά, με ποιο θα μπορούμε να το συγκρίνουμε? Συγκρίνεται με κανέναν ο Παύλος. Καθημερινά πόναγε για όλους και έκλαιγε για όλους και υπέφερε για όλους. Με ποιον, με σίδερο λέει, με διαμάντι ή με χρυσάφι. Και το λέει, θα το πω λακωνικά εγώ, λέει, αν πούμε ότι μοιάζει με διαμάντι, ήτανε. Αν πούμε με χρυσό, καθαρό, ήτανε. Και τα δύο μαζί είναι. Και διαμάντι και χρυσάφι. Γιατί είχε διαμαντένια ψυχή που δεν έσπαγε με τίποτα και χρυσάφι που η αξία του δεν χάνεται. Για τον Απόστολο Παύλο μιλάμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, για ποιο λόγο λοιπόν δεν ανατέθηκε το έργο του Παύλου σε αγγέλους? Ένα ερώτημα. Κάλεσε ο Θεός, του λέει, από ψηλά θα γίνεις κήρυκα σε όλα τα έδη. Για δεν έστειλε αγγέλους. Μπορούσε κάλεσε να στείλει αγγέλους. Για ποιο λόγο λέει, δεν το έστειλε? Το έχετε σκεφτεί το πράγμα? Να την πάρουμε την απάντηση να ξέρουμε. Να μας κλείσουν τα στόματα να μην λέμε δεν μπορούμε. Είναι στο δεν μπορούμε απάντηση αυτό. Γιατί δεν έστειλε αγγέλους να αλλάξει την Οικουμένη? Παράστε ανθρώπους στον Παύλο για να αλλάξει την Οικουμένη. Άνθρωπος σαν και εμάς. Για να μην έχεις κάτι να απολογηθείς. Όταν από τεμπελιά, από ραθυμία, αποφεύγεις την προσπάθεια. Το προσέχετε. Γιατί, αρέσει στον Παύλο, για να μας κλείσει το στόμα, να μην λέμε δεν μπορούμε, του διαβόλου υπόθεση είναι το δεν μπορούμε. Γιατί αυτό φανερώνει τεμπελιά. Και αν έχεις τεμπελιά, στη ζεσταίνει προσευχή, το ξαναλέω μια φορά, τη ζεσταίνει προσευχή την τεμπελιά και φεύγει σιγά σιγά. Όταν από ραθυμία αποφεύγεις την προσπάθεια και αναπάβεσαι εις την διαφορά της φύσεώς σου από τους αγγέλους. Λέει, το έργο που κάνει ο Απόστολος Παύλος είναι αν τον έρθει τον αγγέλο. Τώρα ο Παύλος σου λέει, βλέπεις εσύ ο τεμπέλης που αναπάβεσαι και λες, δεν είμαι άγγελος ώστε να μην με επηρεάζει ο κόσμος και ώστε να μπορώ να τα κάνω και να τα πράγματα που λέει η Γραφή. Δεν, στο κλείνει το στόμα και σου λέει, να ο Παύλος ανώτερος από τους αγγέλους. Μπορείς και εσύ να το κάνεις, αλλά έχεις τεμπελιά σου λέει. Αυτό λέει. Εξάλλου, με αυτόν τον τρόπο παρουσιαζόταν και το θαύμα μεγαλύτερο. Το θαύμα μεγαλύτερο. Διότι πώς δεν ήταν αξιοθαύμαστο και παράδοξο λόγος ο οποίος βγαίνει από γλώσσα ανθρώπου να απομακρύνει το θάνατο. Ο Απόστολος Παύλος με το στεματάκι του τρακ, ανέστενε και άνθρωπο. Έλυνε αμαρτήματα, διόρθωνε ανάπηρους στο σώμα και το πιο σπουδαίο, όλα αυτά που ανέφερα τώρα, ανέστενε νεκρούς, έλυνε αμαρτήματα, έδινε δύναμη σε παραγή του, το πιο ανώτερο από όλα είναι, το ότι ανέβαζε ανθρώπους από τη γη στον ουρανό. Το έχουμε φανταστεί ποτέ και το πράγμα. Πότε προ Χριστού είδαμε ανθρώπους μαζικά, και κατά άτομο να είναι διάβολοι, δαίμονες, το λέει ο Χρυσόστομος, και να αλλάζουν και να γίνουν άγγελοι. Να αλλάζουν και να γίνονται άγγελοι. Πότε παρακαλώ? Μόνον με το κήρυγμα του Παύλου, αλλά και το κήρυγμα όλων των Αποστολών στη συνέχεια, οι οποίοι
παρέδωσαν τον εαυτό τους στα χέρια του Χριστού και είπαν «Λάλη Κύριε και μίλα όπως θέλεις». Θέλω να τελειώσω με το εξής. Είδα, λέγει ο Ιωάννης ο Θεολόγος, είδα στην Πάτμο που ήτανε 7 λιγνίες χρυσές στον ουρανό. Ανέβεσα στις λιγνίες τις χρυσές, είδα τον Υιόν, Υιόν ανθρώπου, άνθρωπο, προφανώς Υιός ανθρώπου, ο Χριστός. Στη μέση φορούσε ζώνη χρυσή. Στο κεφάλι του τα μαλλιά ήταν, λέει, σαν λευκό μαλλί ή σαν χιόνι. Από τα μάτια του έβγαζε δυνατή φωτιά. Από το στόμα του έβγαινε, λέει, λόγος που έκοβε σαν δίκοπο μαχαίρι. Σαν δίκοπο μαχαίρι. Και τα πόδια του ήταν από χαλκολίβανο, δηλαδή από ασίμι και χαλκό, πυρακτωμένα και αυτά. Και αυτός βγήκε με ένα τόξο στο δεξί του χέρι και με τη δίστομη ρομφαία, δηλαδή μαχαίρι δίκο που πέφτει από το στόμα του, που ο Απόστολος Παύλος λέει είναι ο λόγος του, που όπου μπαίνει κόβει μέχρι το μυαλό των οστών και το καθαρίζει από το κακό, αυτό εννοεί, κάνει δηλαδή επέμβαση εσωτερική και καθαρίζει και κάνει την μεταλλαγή από γουρούνι σε κάνει αρνάκι καθαρό, από κοράκι σε κάνει περιστέρι, από αλεπού πονηρή σε καθαρίζει και σε κάνει ολοκάθαρο σκέψη. Αν εμείς δεν έχουμε στο μυαλό μας μέσα, διαβάζουμε γραφή όλοι μας, όλοι μας διαβάζουμε γραφή, η γραφή πρέπει να περνάει στο μυαλό μέσα μας με ανάλογη παράσταση, σαν και αυτό που ανέφερα προηγουμένως, για να μένει σαν εικόνα και να καθαρίζει μέσα μας. Κύριε, σε έχω μέσα μου, δεν θα μου φύγει. Σε παρακαλώ, εσύ ήρθες και είπες, στέκω στην πόρτα και χτυπάω. Ε, λοιπόν, σε αισθάνομαι και μου χτυπάς την πόρτα, έλα λοιπόν μέσα μου, μείνε μαζί μου, να φάμε μαζί και να περπατήσουμε μαζί. Τότε δεν έχουμε ανάγκη. Τελείωσα. Πες με καλά και κάτι. Ο Απόστολος Παύλος είπε, έτερο νόμο έχω μέσα μου, που μου λέει να κάνω τα τελείως αντίθετα. Αλλά αυτό το νόμο για την αγάπη του Χριστού τον έχω νεκρώσει και είναι στο περιθώριο και ζει μέσα μου ο Χριστός και πορεύομαι. Και ο Κύριος λέει, δυσείς χειρίς δεν μπορείτε να δουλέψετε μαζί. Και ο Απόστολος Παύλος ξεκαθάρισε τον έτερο νόμο, τον ενέκρωσε και επορεύθηκε με τον Χριστό και έφτασε εκεί που έφτασε. Mm. Αυτό είναι ένα μήνυμα και σε μας, αυτός ο νόμος που μπαίνει μέσα μας, να τον νεκρώνουμε με τις προσευχές, με την Εκκλησία και με τον αγώνα μας καθημερινά, για να μπει πραγματικά ο Χριστός μέσα. Να μην σε κουράζω όλα αρκετά. Δώσε εμείς σήμερα και άφεσε εμείς τα οφειλήματα ημών,
πως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών και εμείς εμέχεις ημάς χειρεσμών, αλλά λύσεις ημάς από τον Υιό Του. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αυτό που λέγατε, να πω κάτι στους αδελφούς, αυτό που λέτε για το να λέμε ναι πάντοτε στον ύψιστο. Έλεγε ένας έξυπνος, πιστεύω στη θρησκεία, αλλά δεν πιστεύω στη γυστεία. Ωραίος ήταν. Πώς είναι δυνατόν, του λέω, να πιστεύεις στη θρησκεία και να μην πιστεύεις στη γυστεία. Έκανε τη θρησκεία κατά τα δικά του μέτρα. Ήθελε. Μακαρίτης τώρα. Θεός χωρίς. Ο Βλάκας του πέθανε χρέος. Ο Βλάκας του πέθανε χρέος. Πάρτε.